Καλώντας όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους να λάβουν μέρος, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ, Κώστας Πετρόπουλος, ανήκει την 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Δευτέρα 19 Μαΐου, μια απεργία στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ, σε μια απεργία όπου καλούμε όλα τα σωματεία μέλη μας, όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να λάβουν μέρος, γιατί το μισθολόγιο, τα μισθολογικά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους, αγγίζει όλους και όλοι δυναμικά θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην απεργία και να απαιτήσουμε την εφαρμογή εδώ και τώρα επιτέλους του νέου μισθολογίου για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η απεργία αυτή έρχεται ως συνέπεια της αποτυχίας που σημείωσε η συνάντηση των εκπροσώπων της ΑΔΔΗ με τον Υπουργό Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Υφυπουργό Γιώργο Φλωρίδη στις 8 Μαΐου. Τα αιτήματα των συνδικαλιστών είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη νέου μισθολογίου, η θέσπιση κατώτατου του βασικού μισθού στα 1050 ευρώ και η επέκταση του θεσμού βαρέων και ανθυγινών επιδομάτων. Ζητάμε ουσιαστικές αυξήσεις για το 2003, με επέκταση του επιδόματος του 176 ευρώ σε όλους τους κλάδους εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Το δεύτερο αίτημά μας έχει να κάνει με την ύπαρξη επιτέλους του νέου μισθολογίου, νέο μισθολόγιο τώρα, με ένταξη στον βασικό μισθό όλων των καθολικών επιδομάτων, όπως είναι το χρόνο επίδομα, το επίδομα εξομάλυνσης, το ειδικό επίδομα των 176 ευρώ και το επίδομα απόδοσης. Το τρίτο ζήτημά μας έχει να κάνει με το αίτημά μας για κατώτατο βασικό μισθό 1050 ευρώ.